Ανέστης Βλάχος του Ηρακλή και Ανέστης Βλάχος του Ηρακλή. Είναι το ίδιο όνομα. Ένα όνομα, δύο άντρες που τους χωρίζουν αρκετές δεκαετίες και τους ενώνουν πολλά συναισθήματα. Ο αγαπημένος ηθοποιός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου Ανέστης Βλάχος και ο συνωνόματος εγγονός του ξετυλίγουν το κουβάρι της κοινή ζωής τους και μιλούν με αγάπη ο ένας για τον άλλο. Το θέμα είναι να αισθάνεσαι τέτοιον, καθημερινά να το τιμάς. Ζωή σου, με τις πράξεις σου, με τον τρόπο ζωής σου. Τον καμαρώνω, βέβαια τον καμαρώνω. Έμα μου είναι που λέμε στο χωριό μου και εμείς. Γυρίζοντας το χρόνο πίσω, ο Ανέστης θυμάται πως στα παιδικά του μάτια η εικόνα του κακού που είχε ο παππούς του στη μεγάλη οθόνη δεν έμοιαζε καθόλου με αυτήν που είχε ο ίδιος όταν τον κρατούσε στην αγκαλιά του. Η εικόνα η κινηματογραφική είναι εντελώς πλασματική σε σχέση με την πραγματικότητα. Ο παππούς μου είναι μια ψυχούλα, χειρολεκτικά. Και αυτό είναι και το μεγάλο ταλέντο του ηθοποιού. Έχουν τύχει περιστατικά να μου πούνε ο παππούς σου έσφαξε τον τάδε ή βίασε την τάδε. Φυσικά με πιάναν τα γέλια και τους διαβεβαίνω ότι ήταν στα ψέματα, ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν έκανα ποτέ το κακό. Εγώ είμαι ρολίστας. Απλώς έκανα τον δυναμικό. Όχι, δεν τον φοβόμουν καθόλου. Ίσα-ίσα από την στιγμή που άρχισα να καταλαβαίνω και να μπορώ να παρακολουθώ τις ταινίες και την πορεία του, τον θαύμαζα. Χαιρόταν για να χαρεί το παιδάκι, τώρα ότι ο παππούς του που είναι ηθοποιός και τέτοια. Εντάξει, αυτά είναι ανθρώπινα. Το διαζύγιο των γονιών του όταν ήταν ακόμη μικρός ήταν κάτι που σημάδεψε τα παιδικά του χρόνια. Ο παππούς Ανέστης τότε ήταν ο άνθρωπος που ανέλαβε να γεμίσει το κενό που είχε αφήσει πίσω ο πατέρας του που έλειπε από το σπίτι. Κάτι που δεν ξεχνά ακόμη και σήμερα. Κοιτάξτε, ένα διαζύγιο ποτέ δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση, πρωτίστως για το παιδί, έτσι. Αυτό το άγχος το είχε. Και προσπαθούσε να το εκφράσει και στους δύο γονείς. Ήταν δίπλα μου πάντα με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσε, είτε με συμβουλές, είτε με μας επισκεπτόταν. Όχι, δεν έχω κανένα παράπονο από αυτό. Εγγονός μου είναι, αίμα μου. Καλή μου. Δεν πηγαίνω στον Ανέστη να βλέπω. Ποιον έχω άλλον. Τον Ανέστη, το γιο μου, τον πατέρα του και την κόρη μου από τον άλλο γάμο. Το κοινό του ονοματεπώνυμο δεν είναι η μόνη ομοιότητα που έχουν οι δύο άντρες αφού μοιράζονται τις ίδιες αγάπες, όπως αυτή για τα κοινά. Στο παρελθόν, ο παππούς Ανέστης Βλάχος διετέλεσε αντιδήμαρχος Αθηναίων για 2 τετραετίες, ενώ σήμερα ο εγγονός κάνει την δική του προσπάθεια στο Δήμο Παλίνης. Ο παππούς μου Ανέστης υπήρξε πρότυπο στη ζωή μου γιατί δίδαξε ήθος μέσα από την πορεία του και στον κινηματογράφο και στη ζωή του γενικότερα και στην ενασχόλησή του με τα κοινά. Δεύτερη κοινή αγάπη, η τέχνη, αφού και ο Ανέστης Τζούνιορ την υπηρετεί με τον δικό του τρόπο. Η βασική μου επαγγελματική ενασχόληση τώρα είναι μαζί με τον πατέρα μου σε μια οικογενειακή επιχείρηση που προϋπήρχε και ασχολούμαστε στον χώρο των παραγωγών τηλεοπτικών και μη. Επίσης είμαι στιχουργός, έχω δώσει ήδη ένα κομμάτι μου στο Λευτέρι τον Πανταζή. Κρυφά το χαίρεται. Βέβαια δεν θέλει. Όταν του είχα εκμυστηρευτεί σκέψεις να ασχοληθώ είτε επαγγελματικά με το χώρο του τραγουδιού είτε της υποκριτικής, είχε βάλει χέρι. Μάλιστα μου είχε πει να γίνω μηχανικός. Θα πάει να σπουδάσει. Πρέπει να σπουδάσει. Σήμερα οι νέοι πρέπει να σπουδάζουν. Να έχουν εφόδια στη ζωή. Αλλάξανε εποχές. Εγώ μόνο μια ευχή μπορώ να το δώσω. Να γίνει καλό παιδί. Να προκόψει που λέμε στο χωριό μου. Να προκόψει. Ευχαριστώ που μου αφήνει ένα όνομα τίμιο. Και θα ήθελα και για πολλωστή φορά και από το βήμα σας να τον διαβεβαιώσω ότι εγώ θα κάνω τα πάντα για να το τιμήσω. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Θέλω να πω το σχόλιο.